Καλησπέρα. Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 και το βραδινό μας vlog, θεωρητικό πάλι, έρχεται σε συνέχεια του πρωινού. Μια φίλη έχει κάνει μια πολύ εύστοχη ερώτηση κάτω από το πρωινό vlog. Κυρία Θέκλα, καλημέρα. Καλησπέρα, φιλενάδα. Καθώς παρακολουθούσα το βίντεο αυτό, αλλά και πολλά άλλα βίντεο δικά σας, μου γεννήθηκε η ανάγκη να ρωτήσω τα εξής. Πότε καταλαβαίνουμε πως η επιλογή μας για έναν σύντροφο δεν είναι επιλογή ανάγκης? Πώς καταλαβαίνω πως έχω φροντίσει εγώ ίδια τις ανάγκες μου και δεν ψάχνω κάποιον να μου τις καλύψει? Υπάρχει περίπτωση εμείς ήδη να προσφέρουμε στον εαυτό μας την ασφάλεια και ό,τι άλλο χρειάζεται σε συναισθηματικό επίπεδο, έτσι ώστε να μην καταφύγουμε ενδεχομένως ακόμα και σε μια λάθος επιλογή συντρόφου? Και αν εμείς ήδη καλύπτουμε τους εαυτούς μας σε κάθε επίπεδο, μήπως καταλήξουμε μοναχικοί? Μήπως το τέλος αυτό μας κάνει να πιστέψουμε πως στην τελική δεν χρειαζόμαστε και κανέναν? Είναι μια ερώτηση διαμάντη, μια ερώτηση Διάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για την ερώτηση αυτή που έκανε. Και θα προσπαθήσω να την απαντήσω με τις γνώσεις που έχω, από τις απόψεις μου. Και φυσικά είστε ευπρόσδεκτοι όλοι εσείς οι φίλοι του καναλιού, οι φίλοι στο κανάλι, να γράψετε και τις δικές σας απόψεις. Λοιπόν, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σου. Και δεν μπορώ να απαντήσω εύκολα σε αυτό. Γιατί? Καταρχάς, πρέπει να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό. Είτε μας αρέσει είτε όχι, οι άνθρωποι είμαστε έτσι καλωδιωμένοι στον εγκέφαλο μας και στο σώμα μας γενικότερα, αλλά στον εγκέφαλο κυρίως, ούτως ώστε να επιζητούμε την συντροφικότητα, να επιζητούμε την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και να επιζητούμε και την ερωτική επαφή. Δεν είναι εύκολο πράγμα κάποιος να γίνει τόσο αυτάρκης και να αγαπήσει τόσο πολύ τη μοναξιά ή τη μοναχικότητα όπως γράφεις, ούτως ώστε εάν συναντήσει έναν άνθρωπο συμβατό για να φτιάξει μια υγιή σχέση, μια ερωτική σχέση ταιριαστή, να το απορρίψει λόγω αυτάρκειας. Απορρίπτουμε ερωτικές σχέσεις, είτε γιατί συνειδητοποιούμε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο πάμε να μπλέξουμε, ή ο άντρας, η γυναίκα με τους οποίους πάμε να μπλέξουμε, δεν είναι κατάλληλοι για μας και έχουν πολύ κόκκινες σημαίες και πολύ έτσι δυνατές και μεγάλες σημαίες, και αποφεύγουμε να προχωρήσουμε σε σχέση για να προστατεύσουμε τη ψυχή μας και τον εαυτό μας γενικότερα από την κακοποίηση, την ψυχική, ακόμη και τη σωματική που μπορεί να δεχτούμε σε μια σχέση, ή αποφεύγουμε να κάνουμε σχέση, όχι επειδή είμαστε αυτάρκεις, αλλά γιατί ακριβώς είμαστε ανεπαρκείς. Οι άνθρωποι που αποφεύγουν την υγιή συντροφικότητα δεν είναι αυτοί που είναι αυτάρκεις. Είναι αυτοί που έχουν τρομερές ανεπάρκειες. Θα μου πείτε, καλά, δεν υπάρχουν άνθρωποι με τρομερές ανεπάρκειες που επιδιώκουν τη συντροφικότητα? Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Και για να είμαστε έτσι και λίγο πιο ρεαλιστικοί, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τρομερές ανεπάρκειες. Πολλές ανεπάρκειες. Περισσότεροι από εμάς. Και η ζωή μας είναι ένας συνεχής αγώνας, μια συνεχή προσπάθεια, συνεχής προσπάθεια για να καλύψουμε τα κενά μας, να καλύψουμε τις ανάγκες μας που έχουμε ως άνθρωποι και να μπορέσουμε να επιδιώξουμε τις επιθυμίες μας. Κάποιες ανάγκες σαφώς δεν καλύπτονται από μόνοι μας, δεν καλύπτονται από εμάς και μόνο. Για παράδειγμα, η ερωτική ανάγκη δεν μπορεί να καλυφθεί από έναν άνθρωπο μόνο του. Δεν μπορεί. Έστω κι αν ο γνωστός σκηνοθέτης, ο Γκούντι Άλεν, είχε πει ότι η αυτοικανοποίηση είναι ερωτική πράξη με έναν άνθρωπο που αγαπάς πολύ, δηλαδή τον εαυτό σου, και το έχει πει έτσι χιουμοριστικά. Παρόλα αυτά, ένας υγιής άνθρωπος, ψυχικά και σωματικά, που έχει καλή υγεία και καλή ορμονική λειτουργία, δεν καλύπτεται από μόνος του ερωτικά. Υπάρχει το ερωτικό κομμάτι, το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που μας έχει βάλει ο Θεός, η φύση, το σύμπαν που μας έχει φτιάξει, μας έχει βάλει μέσα μας, ούτως ώστε να μας παρακινεί στο να συνδεόμαστε ερωτικά με άλλους ανθρώπους.
να ψάχνουμε για σύντροφο, να ψάχνουμε για τέρι, είτε για παροδικό, είτε για πιο για μονιμότερο τέρι. Μην ανησυχείς ότι αν φτάσεις σε ένα σημείο επάρκειας συναισθηματικής, κοινωνικής, οικονομικής, μορφωτικής, πνευματικής, ότι δεν θα επιδιώξεις να έχεις μια ταιριαστή σχέση, γιατί θα υπάρχει αυτό το ένστικτο το ανθρώπινο, το ένστικτο της ερωτικής έλξης, το οποίο υπάρχει σε όλες τις ηλικίες, δεν υπάρχει μόνο στις αναπαραγωγικές ηλικίες, υπάρχει και σε ηλικίες πριν την αναπαραγωγική φάση, δηλαδή ερωτεύονται και παιδιά πριν να μπουν στην εφηβεία, πρωτού ξεκινήσει ο κύκλος των ορμονών τους, και ερωτεύονται και άνθρωποι, γυναίκες για παράδειγμα που είναι στην εμμηνόπαυση, άνδρες που είναι ξέρω άνω των 70, άνω των 80, που σαφώς η ορμονική αναστάτωση στο σώμα τους δεν είναι η ίδια με αυτή των νεαρών παιδιών. Λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος όσο ένας άνθρωπος γίνεται αρτιότερος, όσο καλλιεργείται, όσο προσπαθεί να καλύπτει τα κενά του και να μην είναι ένας τύπος που να κυκλοφορεί γεμάτος κενά και να ψάχνει οπωσδήποτε να γεμίσει τα κενά πάση θυσία. Όταν το πετύχει αυτό το πράγμα ή όσο περισσότερο το πετύχει, αυτό θα τον κάνει να είναι και τόσο καλύτερος για σύντροφος ή σύντροφος, θα είναι τόσο καλύτερος για να μπορεί να μπει σε σχέση. Οι όμορφες σχέσεις, οι ωραίες σχέσεις, οι λεβέντικες σχέσεις γίνονται από ανθρώπους που μπορούν να μείνουν και μόνοι τους, αλλά επιλέγουν να είναι με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο επειδή τον γουστάρουν και επειδή επιθυμούν την παρέα του, επιθυμούν την επικοινωνία με εκείνον τον άνθρωπο, επιθυμούν τη συνδιαλλαγή, την ερωτική, την πνευματική, τη συναισθηματική, τη ψυχική συνδιαλλαγή και εγκύτητα. Ο άνθρωπος είναι ζωντανός οργανισμός, είμαστε ζωντανοί εμείς οι άνθρωποι, ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, είμαστε όλοι οι άνθρωποι, έχουμε οι άνθρωποι ένα ζωντανό οργανισμό που εξελίσσεται και σε όλα τα στάδια της ζωής μας, τα πρωτόγωνα ένστικτά μας που μας βοηθούν να επιβιώσουμε, μας λένε συνδέσουμε άλλους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα. Οπότε μην ανησυχείς για τη μοναχικότητα που κρατάει ανθρώπους μακριά το ένα από τον άλλο. Δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Κατά την άποψή μου πάντοτε, θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι όποιος είναι σε καλή ψυχική κατάσταση και όποιος απολαμβάνει τη μοναχικότητα και δεν είναι δυστυχισμένος μέσα στη μοναξιά, δηλαδή όποιος έχει καταφέρει να μετατρέψει τη μοναχικότητα του σε μοναξιά, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα θελήσει να προχωρήσει στο επίπεδο της επιθυμίας. Η ερωτική επιθυμία είναι ανώτερη από την ανάγκη να είσαι με κάποιον για να νιώθεις καλά, από την ανάγκη να είσαι με κάποιον ή με κάποια για να νιώθεις ότι έχεις παρέα, από την ανάγκη να παντρευτείς ή να δημιουργήσεις μια σοβαρή σχέση για να σε πάρουν σοβαρά στην κοινωνία, και από οποιαδήποτε άλλη ανάγκη μπορεί να σπρώχνει έναν άνθρωπο στο να προχωρήσει σε μια σχέση που να μην είναι κατάλληλη για τον ίδιο. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε ήδη στον εαυτό μας ασφάλεια και ό,τι άλλο χρειάζεται σε συναισθηματικό επίπεδο? Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε επενδύοντας στη σχέση μας με τον εαυτό μας, επενδύοντας στη ψυχοεκπαίδευση μας, επενδύοντας στην πνευματικότητα, επενδύοντας στην αυτογνωσία, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε meaningful connections, λένε οι Εγγλέζοι, συνδέσεις που να είναι βαθιές σε νόημα με ανθρώπους που θα εμπλουτίσουν πνευματικά τη ζωή μας. Και τα ευχάριστα νέα είναι ότι δεν είναι μόνο οι ερωτικές οι συνδέσεις που μπορούμε να έχουμε, ούτε μόνο οι συνδέσεις συγγενείας εξαίματος, μπορούμε να συνδεθούμε με νόημα, με ανθρώπους που έχουν νόημα σε ένα φιλικό επίπεδο, σε ένα συνεργασιακό επίπεδο, σε ένα επίπεδο γνωριμίας. Ακόμη και αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στο κανάλι, έτσι το νιώθω εγώ, δεν ξέρω πώς το νιώθετε εσείς, θα μας πείτε, φαντάζομαι, γνωρίζω από αυτά που γράφετε ότι αρκετοί και από εσάς νιώθετε το ίδιο. Νιώθω ότι οι συνδέσεις που έχουμε δημιουργήσει εδώ σε αυτό το κανάλι είναι meaningful connections, είναι γεμάτες νόημα. Είμαστε μια διαδικτυακή κοινότητα, μια παρέα που δίνει ελπίδα ο ένας στον άλλο, δίνει επικοινωνία ο ένας στον άλλον, και μια αίσθηση ότι
άμα δεν είμαι καλά ή άμα νιώθω μοναξιά ή άμα θέλω να ανταλλάξω απόψεις, θα μπω στο κανάλι, θα σχολιάσω κάτω από τα βίντεο, θα μου απαντήσουν οι άλλοι, θα δω ένα βίντεο, θα μπω στο chat, θα μπω στο live όταν κάνουμε live, να μιλήσω, να επικοινωνήσω, να κάνω κλπ. Λοιπόν, πώς καλύπτει ο άνθρωπος τις ανάγκες του? Καταρχάς, όπου και να είσαι, σε όποια φάση ζωής και να είσαι, ενώ στην πρώτη νεότητα, στην νεότητα, στη μέση ηλικία, σε πιο μεγάλη ηλικία ζωής, πρέπει να σκέφτεσαι συνεχώς ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μείνω μόνος μου. Μπορεί να μείνω μόνος μου για πολλούς λόγους, ή μόνη μου. Μπορεί οι άνθρωποι που είναι μαζί μου να φύγουν από τη ζωή. Μπορεί μη κακόν να γίνει ένας πόλεμος ή να γίνει μια φυσική καταστροφή και να χάσω ανθρώπους από τη ζωή μου και να μείνω μόνος μου. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να επιβιώσουμε και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και μόνοι μας. Δεν λέγεται ότι ο άνθρωπος μόνος του έρχεται από αυτή τη ζωή, μόνος του φεύγει. Ακούγεται λίγο τραγικό αυτό το πράγμα, αλλά άμα το έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι ναι, νιώθω ευγνώμων για τις υπέροχες συνδέσεις που έχω στη ζωή μου, αλλά γνωρίζω ότι κάποια στιγμή αυτές οι συνδέσεις είναι ανθρώπινο να σταματήσουν να υπάρχουν, άρα επενδύω όχι μόνο σε αυτές τις συνδέσεις, αλλά επενδύω και στη σημαντικότερη σύνδεση όλων, που είναι η σύνδεση μας με το μέσα μας. Η φιλία με τον εαυτό μας. Πρέπει να κάνουμε παρέα με τον εαυτό μας. Πρέπει να γίνουμε καλοί φίλοι με τον εαυτό μας. Πρέπει να μιλάμε όμορφα στον εαυτό μας. Πρέπει να ακούμε τον εαυτό μας. Ακούγεται λίγο τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πει κάποιος τι μας λες τώρα, να μιλάμε φωναχτά με τον εαυτό μας. Όχι, να μιλάμε φωναχτά με τον εαυτό μας, αλλά να ανοίξουμε έναν εσωτερικό διάλογο, να γνωρίσουμε καλύτερα το μέσα μας. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία. Είναι εξαιρετικό εργαλείο η ψυχοθεραπεία να μας βοηθήσει για κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό το πράγμα και διαβάζοντας ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία και με διάφορους άλλους τρόπους, παρακολουθώντας σεμινάρια, παρακολουθώντας διαλέξεις, μετέχοντας σε πνευματικούς ομίλους κλπ. 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 Είπαμε και μετέχοντας στο κανάλι μας εδώ. Ψάχνω να βρω τον εαυτό μου, επενδύω στη σχέση μου με τον εαυτό μου και είναι σαν να έχεις, ρε παιδί μου, να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κανονικό αυτοκίνητο, το οποίο σε εξυπηρετεί, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες σου και κερδίζεις το λότο, κερδίζεις το τσόκερ και έχεις πολλά χρήματα και μπορείς να πας να αγοράσεις και μια λιμουζίνα. Όμως, κρατάς αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο είναι σε καλή κατάσταση, το οποίο είναι γερό αυτοκίνητο, το οποίο σε έχει πάρει πολλά ταξίδια, το οποίο σε έχει προστατεύσει από πιθανές συγκρούσεις, το οποίο σε έχει ταξιδέψει αναπαυτικά. Ένα μέσο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Όπως το αυτοκίνητο δικό μου, για παράδειγμα, το έχω αγοράσει τον Ιούλιο του 2007. Είναι 13 ετών το αυτοκίνητό μου. Το είχα πάρει καινούριο. Και με ρωτούσαν πρόσφατα τα παιδιά μου, δεν το βαρέθηκε? Του είπα όχι, γιατί είναι ένα πολύ πρακτικό αυτοκίνητο. Είναι ένα αυτοκίνητο που είναι ασφαλές, που είναι σταθερό μέσα στον δρόμο, που δεν μου έχει κάνει κανένα μηχανικό πρόβλημα. Εντάξει, τα πλαστικά εξαρτήματα από τον ήλιο έχουν σκάσει λίγο, αλλά δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος και νιώθω ότι δεν υπάρχει και λόγος να επιβαρύνω το περιβάλλον με το να πάω να αγοράσω ένα άλλο αυτοκίνητο και να κάνω όλες αυτές τις ιστορίες. Άμα κάποια στιγμή τα παίξει, όπως τα έχει παίξει και το προηγούμενο, θα πάει στο καλό, θα πάει για ανακύκλωση και θα προσπαθήσω να βρω καινούριο. Όμως από τη στιγμή που είναι καλό αυτό το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει λόγος να το πετάξω. Πάμε πίσω στο παράδειγμα με τον Τζόκερ. Κάποιος έχει κερδίσει τον Τζόκερ, αγοράζει μια λιμουζίνα, αλλά αφήνει στον καράζ και αυτό το αυτοκίνητο, το παλιό του το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν καλό αυτοκίνητο, αξιόπιστο αυτοκίνητο. Έχει περάσει πολλά με αυτό το αυτοκίνητο, έχει πάει πολλά ταξίδια, έχει ακούσει πολύ ωραίες μουσικές μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο, έχει κάνει ωραίες βόλτες με αυτό το αυτοκίνητο. Έχει περάσει χωρισμούς μέσα σε εκείνο το αυτοκίνητο, που χωρίζουν οι άνθρωποι και μπαίνουν στο αυτοκίνητο, βάζουν δυνατά τη μουσική και τρέχουν στο όριο ταχύτητα χωρίς να κινδυνεύουν κλπ. Κλπ. Όταν το έχει στον καράζ αυτό το αυτοκίνητο, το βγάζει έξω, το οδηγεί μια-δυο φορές το μήνα για να μην καθίσει μπαταρία, το παίρνει στο μηχανικό για τα σερβίς του, το φροντίζει, που δεν είναι το κύριο αυτοκίνητό του, δεν είναι το κύριο αυτοκίνητό του, όμως το έχει εκεί. Κάποια στιγμή μπορεί να χάσει την λιμουζίνα ή μπορεί τέλος πάντων να ανατραπεί η ζωή του και να μην έχει την οικονομική επιφάνεια που απέκτησε κερδίζοντας τον τσόκερ και να μπορεί να αγοράσει και άλλα αυτοκίνητα και να... Και έτσι, κρατώντας αυτό το αυτοκίνητο το αρχικό στον καράζ και φροντίζοντάς το,
ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει στο αυτοκινητάκι του και να πάει στο καλό και να μην μείνει χωρίς αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτή η παρομοίωση που έκανα είναι και επιτυχημένη, αυτή τη στιγμή τη σκέφτηκα και δεν ξέρω αν και το λόγος μου κάνει νόημα απόψη, γιατί νομίζω ότι μιλάω λιγάκι συνειρμικά. Και πότε δεν μιλάω συνειρμικά, άλλωστε. Ας κάνω κι άλλο ένα συνειρμό. Λοιπόν, άρα είμαστε σε σχέση, είμαστε σε γάμο, είμαστε ευτυχισμένοι, νιώθουμε καλά, νιώθουμε πλήρης, καλύπτονται οι ανάγκες μας, ζούμε πραγματικά όμορφα ή ζούμε σε μια φαντασίωση ότι είμαστε όμορφα. Κρατάμε όμως το παλιό μας αυτοκίνητο, διατηρούμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, φροντίζουμε την ψυχή μας, φροντίζουμε το αυτοκίνητο μας με το οποίο έχουμε συνδεθεί, που είναι το πρώτο μας αυτοκίνητο, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή για οποιοδήποτε λόγο τελειώσει αυτή η σχέση, να μπορούμε να ζήσουμε με τον εαυτό μας. Πρέπει ο άνθρωπος πάντα να σκέφτεται ότι ήρθα στη ζωή μόνος και θα φύγω μόνος. Στο ενδιάμεσο θα είμαι πολύ τυχερός αν καταφέρω να κάνω πολλές βαθιές συνδέσεις με άλλους ανθρώπους και πνευματικές συνδέσεις, meaningful connections που λένε Αγγλές. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει στο ερώτημά σου. Η γνώμη μου είναι ότι όσο πιο πολύ καλλιεργείται ένας άνθρωπος πνευματικά και όσο πιο αυτάρκης γίνεται ψυχοσυναισθηματικά, αυτό δεν τον κάνει να γίνεται ακοινώνητος και να αποτρέπει ανθρώπους με ουσιαστικό τέριασμα μαζί του ή μαζί της να έρθουν σε επαφή. Αντιθέτως, τον προετοιμάζει αυτή η δουλειά ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πιο υγιώς σε μια σχέση. Μη φοβάστε, παιδιά. Μη φοβάστε. Τα ένστικτα μας, τα πρωτόγονα είναι εκεί. Αν ξεχάσετε να φάτε, το στομάχι σας θα διαμαρτυρηθεί, θα πεινάσετε και θα αναγκαστείτε να φάτε. Αν ξεχάσετε να κάνετε μπάνιο, δεν θα αντέχετε τον εαυτό σας βρώμικο και θα πάτε να λουστείτε, να κάνετε μπάνιο, έστω και αβαριέστε. Αν δεν επιδιώκετε να έχετε έρωτα στη ζωή σας και ερωτική αγάπη στη ζωή σας, εάν βρεθεί ένας κατάλληλος άνθρωπος που να μην μας ενοχλούν, να μην έχει κόκκινες σημαίες ενοχλητικές που μας βγάζουν τα μάτια, δεν θα πούμε όχι. Εντάξει. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι μετά από ένα χωρισμό, γιατί αυτό το βίντεο, αυτό το vlog το κάνω στη συνέχεια του πρωινού, μετά από ένα χωρισμό δίνουμε άπλετο χώρο και χρόνο στον εαυτό μας να απενθήσουμε την απώλεια, να γιατρέψουμε τις πληγές μας, να γλύψουμε τις πληγές μας, που στα σκυλιά δεν γλύφουν τις πληγές τους στα σκυλιά για να τις βοηθήσουν να επουλωθούν πιο γρήγορα, να γλύψουμε τις πληγές μας, να ανασυνταχθούμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε νόημα και στη ζωή χωρίς σύντροφο. Είναι όμορφη η ζωή με σύντροφο, αλλά μπορεί να είναι όμορφη και η ζωή χωρίς σύντροφο. Και αν κάποιος άνθρωπος που είναι μονήρης, που είναι single, που είναι εργένης, που είναι εργένησα, μονήρης νομίζω αυτός μοιάται μόνος του, κάποιος άνθρωπος που είναι μονήρης βελτιώνει τον εαυτό του, αυτό δεν τον κάνει να γίνεται λιγότερο ακατάλληλος για σύντροφος, ίσα ίσα τον κάνει πιο κατάλληλο και για να είναι ok σε μια σχέση και για να είναι δημιουργικός και θετικός σε μια σχέση, αλλά και για να μπορέσει να πει όχι σε εκείνους που δεν ταιριάζουν και ναι σε εκείνους που πιθανόν ταιριάζουν. Έχετε την αγάπη μου, καλό βράδυ, μέρη στο τρίτη αύριο. Καληνύχτα, φιλιά.